Επιστροφή στο πλατό, συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Πριν πάμε στον καλεσμένο που ακολουθεί ευθύς αμέσως για να συζητήσουμε μαζί για ζητήματα που αφορούν στην εμπορική κίνηση των ημερών και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, πάμε στην ζωντανή μας σύνδεση με τον Στέλιος Βολιαντόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος και περιμένει για να συνομιλήσουμε μαζί με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Μπάσκετ, τον κύριο Κώστα Μίσα. Στέλιο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Αντιγόνη, από το ξενοδοχείο Ήπης. Έχω δίπλα μου τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Κώστα Μίσα, ο οποίος είναι και τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων. Η παρουσία του εδώ έχει να κάνει με το καλοκαιρινό ΚΑΠ της ΕΚΑΣΚ και θα έλεγα, κύριε Μίσα, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πολλά παιδάκια συμμετέχουν σε αυτό το ΚΑΠ. Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα της Ένωσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία να γίνεται ένα camp τη συγκεκριμένη περίοδο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται προσφορά. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά ιστορικά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ένας θεσμός να φτιάχνει ένα camp και να μην πληρώνει κανένα παιδί. Και αυτή είναι η λογική της Ένωσης και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι ένας πιλότος έτσι ώστε να ακολουθήσουν και άλλες ενώσεις πανελλαδικά και άλλοι φορείς που κάποια στιγμή μέσα σε μια οικονομική κρίση γενικότερα το να προσφέρεις χαρά, διασκέδαση και κέφι διότι όλα τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν αλλά δεν μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα στο κομμάτι αυτό της διασκέδασης μέσω μπάσκετ. Το ΚΑΠ ολοκληρώνεται το Σάββατο και νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένη στην ΕΚΑΣΚ από τις συμμετοχές. Ναι, μα εάν είχαμε και άλλο γήπεδο θα είχαμε και άλλα παιδιά γιατί έχουμε μοιράσει τα παιδιά σε δύο γήπεδα. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάω πάρα πολλά παιδιά και αυτή η λογική είναι, μας δίνει και το ένασμα κατά κάποιο τρόπο την επόμενη χρονιά να το κάνουμε σε όλους τους νομούς, αντίστοιχα να το οργανώσουμε και πιστεύω ότι θα γίνει, έτσι ώστε μια συγκεκριμένη περίοδο να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν χωρίς κανένα αντίτιμο και να περνάνε ευχάριστα όλο αυτό το διάστημα, μαθαίνοντας κάποια πράγματα με προπονητές οι οποίοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο στόχος και η βάση μέσα σε ένα τέτοιο προγραμματισμό είναι μέσω του μπάσκετ, το παιχνίδι για το παιχνίδι, μέσω του παιχνιδιού. Αυτή είναι όλη η διαδικασία και η λογική και πράγματι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις παιδάκια που είναι 11, 12, 13, 14 χρονών πραγματικά να το ευχαριστιώνται, να παίζουν μπάσκετ και μέσα από εκεί να μπορούμε να τους περνάμε και κάποια πράγματα σε σχέση με το αθλητικού γίγνεσθ. Σε μια πόλη που θα βρεθεί και φέτος στο επίκεντρο του παγκοσμίου μπάσκετ, αρχικά με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, εκεί όπου η Εθνική θα προσπαθήσει για μια καλή θέση, επειδή είστε υπεύθυνος σε όλες τις εθνικές ομάδες, τι να περιμένουμε από την εθνική ομάδα? Καταρχάς να πούμε ότι εδώ στο Ηράκλειο είναι το δεύτερο σπίτι μας σχέση με τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πια σε σχέση με την οργάνωση τόσο υψηλών διοργανώσεων. Και στην προκειμένη περίπτωση του Under 19 έχουμε μια ομάδα καλή, δεν θα έλεγα ότι είναι super, αλλά θεωρώ ότι στην πρώτη φάση και στο πρώτο χιαστή θα πάμε καλά και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Ξέρουμε ότι η Σερβία, η Αμερική βέβαια έρχεται παντοδύναμη, αλλά και η Σερβία και η Γαλλία είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Θεωρώ ότι και με τη στήριξη του κόσμου εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά 19 χρονών, άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όλη αυτή η στήριξη και αυτή η θετική ενέργεια, που μας δίνει μια δυνατότητα να τρέχουμε περισσότερο, να πηδάμε ψηλότερα, αλλά να βάζουμε και πιο εύκολα καλάθια. Και θεωρώ ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και θα δούμε που θα φτάσουμε όταν περάσουμε στο δεύτερο χιαστή. Εκεί θα δούμε. Αρχές Αυγούστου έρχεται η μεγάλη εθνική, η οποία θα προετοιμαστεί. Για μια φορά ακόμη. Έχουμε ένα τουρνουά εδώ. Είναι το πρώτο τουρνουά που δίνουμε μέσα από την προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι θα είναι όλοι καλά. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο θα είναι εδώ. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, η Star κατά κάποιο τρόπο. Διότι το Παγκόσμιο πραγματικά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση και θεωρώ ότι
για μια φορά ακόμα το Ηράκλειο και η Κρήτη θα μας δώσουν το έναυσμα και την ενέργεια να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα φτάσει αρκετά ψηλά στον παγκόσμιο στην Κίνα. Πόσο αλλάζει τη δυναμική της εθνικής η παρουσία του Αντετοκούμπο? Πείτε το εμένα, που το 17 θεωρούσε ότι θα ήταν ο Γιάννης στην ομάδα και τελευταία στιγμή για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν κατάφερε. Θεωρώ ότι η συμμετοχή του Γιάννη είναι τουλάχιστον ένα 30-35% όσον αφορά τη δυναμική, γιατί ο Γιάννης δεν είναι απλά ότι θα βάλει 25-30-35-40 αυτό που έκανε στο NBA, που είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα το ευρωπαϊκό μπάσκετ από το μπάσκετ στο NBA, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είτε λέγεται άμυνα, είτε λέγεται αλλοιώσεις, είτε λέγεται ταχύτητα, συν σκορ. Άρα λοιπόν, και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλές εικόνες με τον Γιάννη, δηλαδή να τον βάλεις να παίξει. Ειδικά για τους συμπαίκτες. Και είναι στο διατάφτα, δηλαδή εκεί που έχεις ένα πρόβλημα μπορεί να σου το λύσει. Αν έχεις ένα πρόβλημα στο 4, μπορεί να το βάλεις 4. Αν έχεις στο 3, να το βάλεις 3. Ακόμα αν έχεις πρόβλημα στο 5, επειδή έχεις φάουλ από τους υπόλοιπους, μπορεί να το βάλεις στο 5. Αυτό σου λύνει τα χέρια στη δημιουργία εικόνων, οι οποίες αυτές οι εικόνες σου φέρνουν και το αποτέλεσμα. Αυτό που ευχόμαστε είναι να είναι καλά όλοι, υγιείς, έτσι ώστε πάντα με την αγάπη που έχουν στην εθνική ομάδα και εμείς βέβαια όλοι, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν σε μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση.